Γεια σας, είμαι ο Αναστάσιος και σήμερα θα κάνουμε review μαζί το Samsung Galaxy Gear. Έχω να πω πως είναι μια πολύ καλή συσκευή. Τα χαρακτηριστικά της συσκευής είναι η οθόνη 1,63 ίντσες ανάλυσης 320x320. Ο τύπος της οθόνης είναι Super AMOLED. Έχει Gorilla Glass, δεν γνωρίζουμε όμως αν είναι Gorilla Glass 2, 3 ή 1. Πολύ πιθανόν θα είναι 2. Έχει επεξεργαστεί 800 MHz. Έχει εσωτερική μνήμη 4 GB με 512 MB RAM. 2 MP κάμερα με autofocus. Η μπαταρία, η εσωτερική που δεν αφαιρείται, είναι 315 mAh, η οποία έχω να πω ότι κρατάει καλά για 2 μέρες, τουλάχιστον για εμένα. Έχει 2 μικρόφωνα για να μπορείτε να μιλάτε πιο καθαρά, για να σας ακούνε καλύτερα όταν μιλάτε στο τηλέφωνο, γιατί είναι smartwatch και μπορείς να μιλήσεις μέσα από αυτό αν το έχεις συνδεδεμένο με bluetooth με μια συσκευή. Πλέον έχει υποστήριξη με αρκετές συσκευές. Οι περισσότερες είναι Samsung. Αν ψάξετε όμως στο ίντερνετ, υπάρχουν και οδηγοί για το πώς το περάστηκε σε LG συσκευές, σε Sony, σε Motorola, Huawei και Alcatel και πολλές συσκευές. Απαιτεί Android 4, 2 και άνω. Μην ξεφεύγουμε το θέμα μας. Έχει ένα ηχείο μεγάφωνο. Και το βίντεο που τραβάει, ξέχασα να πω, είναι 720 frames per second και, και έχει περιορισμό στο χρόνο διάρκειας που θα τραβάει βίντεο, είναι τα 15 δευτερόλεπτα. Έχουν βγει εφαρμογές που τις περνάς στο Gear και φτάνει μέχρι και μία ώρα να τραβάει βίντεο. Δεν γνωρίζουμε γιατί η Samsung το έκανε αυτό. Ας περάσουμε και ας δούμε το λογισμικό της συσκευής καλύτερα. Το smartwatch Samsung Galaxy Gear είναι μια πρώτη προσπάθεια της Samsung να ενταχθεί στον κόσμο το smartwatch. Είναι αρκετά καλή προσπάθεια. Βλέπουμε ότι έχει μερικά features που αξίζουν να αγοράσεις τη συσκευή. Όπως η κάμερα με ξάφνιασε εμένα, είναι πάρα πολύ καλή. Η οθόνη επίσης είναι αξιοζημίωτη. Δηλαδή έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα, ζωντανή με ωραία φωτεινότητα κάτω από το φως του ηλίου. Το μεγάφωνο είναι ok. Εντάξει, τώρα θα το δούμε και στο βίντεο, θα το δείτε. Δεν διαθέτει κάτω κουμπί, δεν διαθέτει κεντρικό κουμπί, λάθος μου. Κεντρικό κουμπί όμως το παίρνει το ρόλο του power button. Δείτε εδώ τι εννοώ. Είστε σε μια άλλη οθόνη, πατάτε μία φορά το power button, σας πάει στο ρολόι, στην κεντρική οθόνη, το ξαναπατάτε και σας κλείνει το smartwatch. Ας ξανανοίξουμε. Το λογισμικό που διαθέτει, όταν πρωτοβγήκε, είχε Android 422. Τώρα πήρε αναβάθμιση σε Tizen 2.2.1.1, αν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος. Τέλος πάντων είναι Tizen, το λογισμικό που διαθέτει. Είναι αρκετά καλό. Δίνει στο ρολόι περισσότερες λειτουργίες, όπως την αναπαραγωγή ήχου, αλλά και προσθέτει τη δυνατότητα να βάζει τα δικά σου wallpaper, κάτι δεν το είχε το Android. Ούτε την αναπαραγωγή ήχου ή αναπαραγωγή μουσικής, δικιά σου μουσικής, δηλαδή εσύ το συνδέεις στο ρολόι με τον υπολογιστή και την περνάς μουσική, δεν υπήρχε στο Android. Έχει βηματομετρητή μέσα και πολλά άλλα χρήσιμα που θα τα δούμε. Ας αρχίσουμε με τις εφαρμογές. Άσκηση, ας το δούμε. Πρέπει να βάλουμε, πρέπει να βάλεις τα στοιχεία σου
πάνω αυτά που έχει. Για να δούμε. Και άσκηση, δηλαδή εννοεί τρέξιμο, περπάτημα, ποδηλασία, πεζοπορία. Ας πατήσουμε τρέξιμο. Μετράει πόση ώρα περπατούσες και πόσα χιλιόμετρα, μίλια. Εδώ πέρα είναι στην περίπτωση αυτή μίλια, ξέχασα να το κακό δεν το έβαλε σε χιλιόμετρα. Διακοπή. Η περίοδος αυτή πίδιος άσκηση θα λήξει. Και σου δίνει τα στατιστικά τι έκαψες, πόσες στιγμές έκαψες, πόσες χιλιόμετρα έκανες, τι ώρα, πόσες ώρες έκανες. Έλεγχος είναι για το ηχείο που έχει η συσκευή, το μεγάφωνο, τη φωτεινότητα, η οποία διαθέτει και ειδική λειτουργία για εξωτερικό χώρο. Πολύ καλό, έξυπνο, έχει λειτουργία ύπνου, αναπαραγωγή μουσικής. Θα το δούμε αυτό όταν θα εξετάσουμε τον τομέα του μεγαφώνου. Αντίστροφη μέτρηση, αυτόματη κλίση, πρέπει να είναι συνδεδεμένο με Bluetooth το ρολόι για να πάρεις μια κλίση και μιλάς με τα μικρόφωνα που έχει εδώ, ένα, δύο μικρόφωνα και με το μεγάφωνο ακούς. Μπορείς όμως ταυτόχρονα, ενώ το έχεις συνδεδεμένο με το κινητό, να το συνδέσεις και με Bluetooth, ώστε να είναι κάτι ενδιάμεσο αυτό. Κατά τη γνώμη μου δεν θα το συνδέει ποτέ με Bluetooth. Ειδοποιήσεις που θα ειδοποιήσει τη συσκευή, όχι του smartwatch τη συσκευή που θα το έχει συνδέσει. Επαφές, εύρεση συσκευή. Πατώντας μπορείς να βρεις τη συσκευή με το οποίο το έχει συνδέσει, είτε από τη συσκευή το Android σας, είτε από αυτό μπορείτε να εντυπήσετε το ένα ή το άλλο αντίστοιχα. Κάμερα θα την εξετάσουμε αργότερα. Ρυθμίσεις. Εδώ πέρα απλό ρολόι. Διάφορα ρολόγια. Αυτά τα δύο μπορείτε να τα βάλετε μέσα από το Samsung Apps, να κατεβάζει δηλαδή, συντομογραφίες και βηματομετρητής, μαζί με το ρολόι. Θέματα φόντου, διάφορες εικόνες, μου αρέσει αρκετά αυτή η εικόνα, θα βάλω αυτή. Ειδοποιήσεις, ρυθμίζει για τις ειδοποιήσεις αν θα σου έρχονται κανονικά ή όχι. Πληροφορίες σας δούμε. Εδώ οι πληροφορίες. Έχω να πω η μπαταρία μου αντέχει πολύ. Παρόλο που είναι 315 mAh. Συλλογή, ηχογράφηση, χρονόμετρο. Και από εδώ και μετά αρχίζουν οι εφαρμογές οι οποίες τοποθέτησα εγώ. Όπως είναι ημερολόγιο, βλέπεις κανονικά τις ημέρες του μήνα. Χρήσιμο. Κάμερα που τραβάει πάνω από 15 δευτερόλεπτα, τραβάει μέχρι μία ώρα βίντεο, το θέλω. Αριθμομηχανή και για να στέλνεις μηνύματα μέσα του ρολογιού. Αυτά όσον αφορά το λογισμικό, απλό, ωραίο. Αξίζει την αναβάθμιση από το Android στο Tizen. Προσωπική μου γνώμη. Ας περάσουμε και ας δούμε τώρα την κάμερα, μετά θα δούμε το μεγάφωνο και έτσι θα το και έχω να πω πως η συσκευή διαθέτει προστασία από νερό και από σκόνη άμμο IP55. Θα το κάνουμε και ένα τεστάκι να δούμε αν θα αντέξει τα νεράκια. Αυτά. Η κάμερα είπαμε πως είναι 2 MP. 2 MP όμως με autofocus, χρήσιμο αυτό. Autofocus όπως είπαμε. Πολύ καλά χρώματα, έντονα χρώματα, καθαρή ευκρίνεια. Τι είπα. Καλό focus έχει. Ας την τεστάρουμε την κάμερα. Βίντεο τραβάει 720p μέχρι 15 δεύτερα. Φέρνω λίγο το φωτισμό εδώ πέρα. Θα φέρω
Το κουτί το έχουμε εδώ. Γράφει κινέζικα. Ας τρέξω μια φωτογραφία. Τράβηξε μια φωτογραφία. Για να τη δούμε. Λοιπόν, να κλείσω το φως. Βλέπουμε πολύ καλό focus. Πολύ καθαρά βλέπεις την εικόνα. Κάνα παράπονο την κάμερα. Προσωπικά δεν έχω κανένα παράπονο, δηλαδή είναι πολύ καλή. Έκανα review πριν μερικές εβδομάδες στο Moto το E, η οποία η κάμερα του ήταν απογοητευτική και εδώ πέρα είναι, δηλαδή, μια τέτοια κάμερα δεν την ήθελα στο Motorola για παράδειγμα. Τέτοια κάμερα είναι πάρα πολύ ωραία για κινητό ρολόι. Smartwatch όπως αποκαλείται. Αυτά από την κάμερα, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Την παραθυμόμαστε ότι πολύ καλή, κάνει ωραίο focus, ζωντανά χρώματα, τίποτα άλλο. Ας περάσουμε και ας δούμε το ηχείο του. Το ηχείο της συσκευής είναι στο κούμπομα για το χέρι. Εδώ πέρα το βλέπετε. Ωραία. Ας ακούσουμε μερική μουσική στο τέρμα. Διέκοψα το βίντεο και άλλαξε τραγούδι. Πρόσθεσα ένα ακόμα γιατί το Over the Horizon της Samsung δεν μου άρεσε, για να ακούσετε το ηχείο να αποδίδει τέλεια. Για smartwatch είναι αρκετά καλό το ηχείο. Πάντα το συγκρίνουμε κινητά, δεν έχω πια στα χέρια μου άλλο smartwatch, οπότε δεν μπορώ να κάνω μια σύγκριση εκεί. Αυτά από το ηχείο, πολύ καλό, δυνατό για smartwatch. Αν γνωρίζετε και θέλω, γράψτε τα comment αν ακούτε καλά συγκριτικά με άλλα smartwatch άλλων εταιριών ή ίδιων εταιριών, δηλαδή τη Samsung τώρα, αν ακούγεται καλύτερα από το Gear το 2, αν γνωρίζετε γράψτε το. Δεν γνωρίζω. Έτσι να μάθω κι εγώ αν όντως. Αυτά όσον αφορά. Ξέχασα να πω για την οθόνη
Έχει πολύ ζωντανά χρώματα, ποιοτικά και διαθέτει και την σημαντική λειτουργία για μένα. Τώρα δεν φαίνεται καθαρά όμως ποια είναι η σημαντική λειτουργία. Είναι λειτουργία εξωτερικού χώρου. Νομίζω ότι φαίνεται. Του εξωτερικού χώρου. Το κατεβάζω εγώ για να φαίνεται καλύτερα στο βίντεο. Είπαμε το gear και τώρα ας τεστάρουμε το smartwatch στα όρια. Είπαμε ότι διαθέτει κάποια σημαντικά, έχει κάποια πρότυπα δεν το λες, είναι κάπως αδιάβροχο, κάπως όμως. Διαθέτει IP55, που σημαίνει είναι ανθεκτικό σε μικρές ποσότητες νερού. Ας το τεστάρουμε και ας δούμε αν η συσκευή μας θα επιζήσει. Έχω ένα σπρέι με νερό εδώ. Ρίχνει αρκετό νερό, θα το ρίξω κι εγώ αρκετό νερό. Και ας κάνω ένα κλικ πίσω την κάμερα για να μπορώ να ψεκάσω καλύτερα. Χωρίς να έχω καμία επίπτωση στην κάμερα που τραβά το βίντεο γιατί είναι το κινητό. Ας αρχίσουμε. Το ρολόι έγινε παπί από πάνω σ' κάτω. Ωραία. Θα κάνω μια μικρή διακοπή στο βίντεο για να το στεγνώσω και αμέσως μετά θα δούμε αν το ρολόι επέζησε. Σε τη συσκευή έχω τέσταρα και λίγο, άντεξε στο νερό, δεν νομίζω. Το IP55 δεν είναι καθαρό waterproof, ούτε dustproof, οπότε έχουμε μικρές επιφυλάξεις για το τι μας διαθέτει, για το τι μας προσφέρει η συσκευή μας. Δεν θα τεστάρω παραπάνω τη συσκευή, δεν θέλω να μου χαλάσει για ό,τι και αν γίνει. Εδώ πέρα το χαρτί που το σκούπισα είναι όλο βρεμένο. Θα ρίξω λίγο νερό, αλλά δεν νομίζω. Λίγο δίκαινο. Έριξε λίγο νερό, δηλαδή αντέχει σε τέτοιες ποσότητες νερού. Δεν απορροφήθηκε τίποτα, όλα είναι μια χαρά. Λειτουργεί πολύ καλά, δεν διαθέτει κάποιο θέμα. Ας δω λίγο την κάμερά του. Ναι, η κάμερά του δεν έχει κάποιο θέμα, όλα μια χαρά. Άρα μπορούμε να πούμε ότι πέρασε από το δύσκολο τεστ. Δεν το λέμε αυτό. Κάνουμε όμως το τεστάκι το μικρό να δούμε αν όντως η συσκευή είναι ανθεκτική και όντως είναι η συσκευή ανθεκτική. Αυτά όσον αφορά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πολύ ωραίο, πολύ καλή πρώτη προσπάθεια κατά τη γνώμη μου από τη Samsung. Ικανοποιημένος έμεινα από την αγορά μου. Ωραίο λογισμικό μέσα έχει. Δεν έχω κάποιο παράπονο τη συσκευή. Είναι πολύ καλή. Το μόνο που θα ίσως δυσκολέψει εσάς λίγο είναι ο τρόπος με τον οποίο το φορτίζουμε. Έχει το ειδικό dock που το συνδέεις. Πιάνεις εδώ έτσι. Και βγαίνει εδώ υποδοχή για USB που παίρνει όλο το Android. Αλλά δεν νομίζω είναι κάτι δύσκολο. Αυτά από μένα. Είδαμε μαζί το Samsung Galaxy Gear.
Ως την επόμενη φορά, τα λέμε.